να προβλέψει το δεσμό, το μέλλον ενός δεσμού. Ποια είσαι δηλαδή. Τι γνώμη μου λέω, αγάπη μου. Δεν με ακούσαν, δεν θέλει. Δεν είναι γνώμη αυτή. Γνώμη είναι να πει ότι μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει αυτό το ζευγάρι. Να μα πει τι είναι γνώμη. Να κάνει πρόβλεψη. Μάζεψε το. Να κάνει πρόβλεψη. Έχει πολύ χώρο. Πρόβλεψη για να δει. Κάποιο ήθελε να δει. Βρίσκει όλε τι εκπομπέ, τα χώνει από εδώ από εκεί. Ό,τι κουστάρω θα λέω. Μα έβγαλε το μάτι. Α, γράφει κινηματάκια. Είπε ότι όλοι ευνανιζόμαστε. Έγινε ο χαμός, τρελάθηκε η Φέη. Δεν θα το κάνω αυτό για σένα τώρα να το απαντήσω. Το ότι δεν απαντά είναι χειρότερο. Τι είναι αυτό τώρα, ερώτηση. Άσε καλύτερα να το σκέφτεσαι, να το φαντασιώνεις. Είναι ερώτηση τώρα αυτή. Πώς είναι ερώτηση. Αυτή είναι μια διαπίστωση. Είναι συμπέρασμα, Βαγγέλη μου. Και είχαμε και σεξολόγο τις προάλλες που λέει φυσικά και πρέπει να γίνεται αυτό. Ναι. Είναι πολύ φυσιολογικό. Μα ο σεξολόγος το λέει, ο άνθρωπος έχει μια επιστημονική τεκμηρίωση. Όχι. Δεν βγαίνει ήρθε μετά ο γιατρός μετά από λίγες μέρες. Αυτός ο σεξολόγος. Κοπέλα είναι. Ναι. Πόσες φορές επιτρέπεται. Δεν ξέρω πόσες φορές κι εσύ. Ρωτάω. Ανώμαλο σου κι εσύ. Όχι, ρωτάω. Εγώ πήρα θάρρος επειδή ήθελα ότι όλοι οι αφλενιζόμαστε. Εντάξει, κύριε Πάλα. Ποια αφορμή το είπε εσύ. Εγώ το είπα. Δεν θυμάμαι. Υπήρχε αφορμή όμως. Εσύ, εσύ τι είχες απαντήσει. Γιατί δεν αυνανίζεται. Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Μα τώρα έχεις μπροστά σου. Λυπάμαι τώρα να το κάνουμε. Ναι, ναι, αυτό να το κάνουμε πιο εύκολο. Η λεγόμενη αυτοικανοποίηση. Για ποιο λόγο δηλαδή το λέμε αυνανισμό. Η λεγόμενη αυτοικανοποίηση. Έτσι δεν είναι. Τώρα σαν να σε χαλάει η λέξη ή πράξη. Όχι, το λέω για να το κάνω πιο φιλικό στους χρήστες. Οι χρήστες εδώ είναι. Να σου πω κάτι. Ο Βαγγέλης καταλαβαίνει, γι' αυτό έχει νεύρα. Δεν εκτονώνεται. Δεν καταλαβαίνει. Βαγγέλη μου, δεν καταλαβαίνει. Κοιμήσου έτσι. Θα σε ξυπνήσουμε μόνο να τελειώσουμε. Αργείτε να τελειώσετε. Αναλόγω στην περίπτωση. Στην υγειά σα. Εύχομαι καλή χρονιά και να την πείτε. Δεν πέστε με τίποτα. Θα σταυρώσουμε για μια κουβέντα. Μαζί σου με τίποτα. Τι καταλαβαίνεις κάτι, το παίζεις και καλά. Ότι κράζει, ότι έχει άποψη και αυτό και. Πρέπει πήγε να αγκαλιάσαι την. Όχι! Παναγία. Πήγε να αγκαλιάσαι την. Μόνο με βασικούς εγώ. Με πρωταγωνιστές. Όπα! Α, ναι, πηγαίνεις μόνο με πρωταγωνιστές. Δεν πηγαίνω. Με τα νερά τους εδώ. Έλα να σου πω, κάνεις καλά και θες μόνο βασικούς γιατί τα ετερώνυμα έλκονται. Ναι. Εσύ τόσο καιρό. Δεν έχω και στου δύο τώρα. Δεν μπόρεσε. Δεν πειράζει, άστα να μου. Το σκεφτόσουν ώρα αυτό, έτσι. Το είχε γραμμένο, κοιτά. Άρα, Βαγγέλη, περί. Να σου πω, κορίτσι μου, να σου πω κάτι. Ποιο δεν καταλαβαίνει ότι οτιδήποτε λε έχει σχέση με το χώρο και πού τα λε. Σε μια πρωινή εκπομπή να βγει και να λε όλοι τον παίζετε. Δηλαδή, συγγνώμη. Ερώτηση έκανα. Δεν είναι πρέπον. Βαγγέλη μου, ωραία, θε να μου γράψει τα πρέπον. Δρεύει σε αυτό το κομμάτι τη κεφαλή. Άκουσα πω. Σε αυτό το κομμάτι τη κεφαλή δρεύει ένα πράγμα το οποίο ονομάζεται εγκέφαλο. Αυτό λειτουργεί. Και μιλάει και εγκέφαλο. Και μετά από αυτό δίνει οδηγίε στη γλώσσα και η γλώσσα. Αν όχι, όχι, δεν πάει έτσι. Εδώ να το διευκρινίσουμε. Εμείς θα λέμε ό,τι θέλουμε και μετά θα το σκεφτούμε αυτό που είπαμε. Αυτός μια μέρα θα σε πουλήσει. Και θέλει να πάει τη θέση σου. Άλλη πρόβλεψη, άλλη πρόβλεψη. Κατάλαβες, ανοίξε το στόμα σου. Ό,τι ανοησία σου έρχεται. Ενώ εσύ γράφεις τα καλύτερα για όλους. Συγγνώμη, αυτό υπήρχε από πριν ή ξεκινάει τώρα. Πιστεύω ότι είναι ο Χωνέβιο Περίς. Αυτό από πριν πιστεύεις. Θέλω να μου το πει. Να μου πει δεν σε ακουστάρω. Αλλά μου είχε το λόγο που δεν. Θέλει, εγώ να σου πω κάτι. Εσύ ήσουν πρώτος που έγραψες στο ωραίο περιοδικό που είχε το θέμα και την τηλεόραση «Καλά Λόγια». Ναι. Πώς γίνεται, γιατί εγώ δεν έχω αλλάξει όπως ξέρεις. Ναι. Ή γιατί δεν είμαι ρεθέμο. Όχι, χειροτέρεψε. Για καλό το λόγο. Χειροτέρεψε. Και κάθεται και με βρίζει τώρα. Χειροτέρεψε. Νομίζω ότι έχει γίνει πιο καλό συνάντηση. Με είχε πει και τραβεστή και τα λοιπά. Ψέματα. Έτσι έχει πει. Δεν έχω πρόβλημα. Καλά κάνει. Έλειπα και την πέρα. Θέλω να βάζει το όνομά μου. Όχι, όχι, όχι. Κοίτα. Βάλε τώρα, σου λέει τα αφεντικό εδώ πέρα μα παίρνει. Όχι, όχι, πάω πρώτα να υπάρχουν αφεντικά. Αφεντικά έχουν σκύλι. Ωραία, Ευαγγέλη, πολύ ωραίο. Πολύ θάρρος. Κόφτο σιγά σιγά. Πριώνησε τον. Λοιπόν, άκου να σου πω. Εντάξει, γίνεται δουλειά. Παραδέχεσαι και πρέπει θα είναι καλό. Ότι ξεφεύγει, ρε παιδί μου. Ότι, ναι, φυσικά. Ότι ξεφεύγει. Φυσικά. Ότι έχει την αφορήσει ανθρώπου. Αλλά δεν γίνεται επί τούτου αυτό το πράγμα. Δεν... Μα τι σου δεν έρχονται κοντά σου να σου πούνε σαν να βράξει με 11. Πάει υπηρέτρια, δεν έχει υπηρεσία. Δεν είμαστε σαν και εσένα, Ευαγγέλιο. Υπάρχει ένα έρωτα τεράστιο εδώ, Θεέ μου. Τώρα δεν προλαβαίνω, παντρεύτηκε. Να πω ότι καιρό έχω να δω τόσο αμοιβαία συμπάθεια και έλξη. Ήταν βέβαια, τώρα τελευταία έχει έρθει μια που συμπαθεί πάρα πολύ τη Δούκησα από την εκπομπή την. Από την Ελένη. Ναι, ναι, η Ελιάνα. Από τότε έχω να δω τόση αγάπη, α πούμε. Εσεί το ξεπεράσατε. Μαλώσατε και δεν ήσασταν. Όχι, όχι, εσεί το ξεπεράσατε εσύ με τον Βαγγέλη. Εντάξει, δηλαδή. Εγώ ξέρω ότι η αγάπη και το μίσο είναι πάρα πολύ κοντά. Έτσι είναι. Και το λες εσύ που έχεις νιώσει τον δεύτερο πάρα πολύ. Βαγγέλη, και εσύ τώρα πια σταμάτησε. Εσύ που τον έχεις μαζί σου παντού. Άρα, τι καρφί είσαι. Είσαι τώρα, είσαι γλυφτρώνει καρφί. Οτιδήποτε κακό το κάνεις. Τώρα μην